Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή εκδήλωση έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αρχικώς είναι εμβόλυμη των φιλολογικών βραδινών. Και είναι εμβόλυμη διότι το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί για όλη τη χρονική περίοδο των φιλολογικών βραδινών και δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να παραβιάσουμε αυτή την αρχή. Δεύτερον, υπάρχει μια συγκυρία. Μια συγκυρία που έχει σχέση με την έκδοση αυτού του λευκώματος, αυτού του ιστορικού, αυτής της ιστορικής διαδρομής, της ζωής και δράσης της Εταιρείας Λογοτεχνών των 35 χρόνων. Το έργο αυτό δεν θα κυκλοφορούσε εάν δεν υπήρξε χορηγός. Και χορηγός βρέθηκε και εξεδόθηκε το βιβλίο στη μνήμη της μητέρας του τακτικού μέλους της Εταιρείας Λογοτεχνών Συγγραφέως Αμαλίας Κουσαδιανού, της Αναστασίας Σόνιας Κουσαδιανού, η οποία πέρασε στην αιωνιότητα ήδη πριν ένα εξάμεινο. Στο εξάμεινο λοιπόν αυτής της αποδημίας ήρθε και αυτό το βιβλίο να υποδηλώσει αρχικώς να τιμήσει τη μνήμη αυτής της προσφοράς και να υποσημειώσει την αγάπη της για τα γράμματα, για το ενδιαφέρον της για τις ενέργειες και την δράση της εταιρείας και τέλος να συμπέσει αυτή η έκδοση με τα εξάμεινα της μνήμης της αγωνιστάσης. Μας έφυγε πριν έξι μήνες πριν από τις 20 Δεκεμβρίου, συνεπώς συμπίπτει δηλαδή χρονικά με το θρησκευτικό μνημόσυνο. Από αυτή τη θέση εκφράζουμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τις θερμές μας ευχαριστίας στο τακτικό μέλος της εταιρείας μας, δόκιμη συγγραφέα και πνευματικό άνθρωπο, την Αμαλία Κουσαδιανού. Το δεύτερο σημείο που θα αναφερθώ είναι η ίδρυση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, την 1η Φεβρουαρίου του 1979, 22 συμπολίτες συνέβαλαν με την υπογραφή τους σε ένα κείμενο, σε ένα καταστατικό, σε ένα ιδρυτικό, στη δημιουργία ακριβώς αυτού του σωματείου. Ανέσυρα από το δικηγορικό μου γραφείο το φάκελο της δικογραφίας της ίδρυσης του σωματείου αυτού. Από εκεί, τιμητικά πια, θα πρέπει να διαβάσω τα ονόματα που συνυπέραψαν το ιδρυτικό της και το καταστατικό της. Κώστας Τριανταφύλου, Αμπών. Νόντας Ακελαρόπουλος, Αμπών. Γιάννης Ανδρικόπουλος, παρόν. Παυλοπούλου Αγγελική, παρούσα. Μαργαρίτης Λεωνίδας, παρόν. Πράτσικας Μανώλης, Αμπών. Στρουθιάς Τίμωνος, Αμπών. Αρφάνης Βασίλης, παρόν. Πρόκειται περί του ποιητή Βασίλη Λαδά. Κάμωρας Δημήτρης, παρόν. Λάπης Λούκος, απόν. Κλήμη Παναγιωτοπούλου Σοφία, απούσα. Φραγκοπούλου Καλογερά Σοφία, απούσα. Παπαχρίστος Χρήστος, απόν. Φουρνάρας Δημήτρης, απόν. Σταματόπουλος Δημήτρης,
Απόν. Σκληρός Νίκος. Απόν. Ριζόπουλος Κώστας. Απόν. Μητάκης Διονύσιος. Παρόν. Ξανάλατος Τάσος. Απόν. Μαρασμής Αλέκος. Απόν. Τσακυράκης Γιώργος. Παρόν. Κώστας Παπανικολάου. Απόν. Αιωνία η μνήμη των Απόντων. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο στα της ίδρυσης. Θα ήθελα μόνο να σημειώσω ότι το έργο αυτό επρόκειτο να γίνει στα 20 χρόνια δράσης της εταιρείας. Την όμως, λόγοι οικονομικής αδυναμίας, δεν κατέστη δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Τότε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είχαν αναλάβει το ένα μέρος του μία δεκαετία να ασχοληθούν ο Σταύρος Τσολιζιγιάννης και το δεύτερο, η Σοφία Πλήμη Παναγιωτοπούλου. Η αείμνηστη Σοφία, η γραμματέας της εταιρείας μέχρι το θανάτου της. Τελευταία, προκειμένου να εκδοθεί αυτό το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας, το τρίτο μέρος επιβολήθηκε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, ο Λονίδας Καρνάρος. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση να έχετε στα χέρια σας αυτό το πόνημα που μέσα σε αυτό καταγράφεται όλη η δράση της εταιρείας στα 35 και πλέον χρόνια ζωής της, γιατί δεν είναι ακριβώς 35. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Θα αφήσω το λόγο στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί να παρουσιάσουν αυτό το πόνημα και να δώσουν μια άλλη διάσταση ο καθένας από τη δική του σκοπιά όπως το είδε και όπως το εξετίμησε. Πρώτος θα μιλήσει ο συνάδελφος δικηγόρος, συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής, ο Χρήστος Ομούλης. Χρήστο, έχεις το λόγο. Κυρίες και κύριοι, η Πάτρα, παρότι ήταν ανέκαθεν κατεξοχήν εμπορική πόλη, το επίπεδο μόρφωσης των κατοίκων της δεν ήταν ευκαταφρόνητο και η εγγένεια πνευματική παραγωγή τους από το 1836 που τυπώθηκε εδώ το πρώτο βιβλίο μέχρι σήμερα ήταν και συνεχίζει να είναι σημαντική. Τεκμήρια αυτής πνευματικότητας είναι τα πολλά σχολεία που ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν από το 1830 μέχρι σήμερα, ιδιωτικά και δημόσια, οι πάμπολες και σημαντικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν, τα βιβλία που εκδόθηκαν, οι βιβλιοθήκες που συγκροτήθηκαν, ιδιωτικές, σωματείων και οι δημοτικοί, τα διάφορα μουσεία που δημιουργήθηκαν και τέλος τα πνευματικά σωματεία που ιδρύθηκαν κατά καιρούς, για τα περισσότερα από τα οποία οι γνώσεις μας είναι ελλιπείς, διότι δεν βρέθηκε κάποιος να καταγράψει τις δραστηριότητές τους. Θυμάμαι τον Όμιλο των Λαϊκών Αναγνωστηρίων, μία πνευματική εστία που διέκοψε τη λειτουργία της στις αρχές της δεκαετίας 1970, η οποία δωροφόρησε πολλούς από εμάς, νέους τότε, και μας έμαθε να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε. Από το βήμα των Λαϊκών Αναγνωστηρίων πέρασαν πολλά και σημαντικά πρόσωπα, αλλά όλος αυτός ο πνευματικός αμυτός δυστυχώς δεν έχει καταγραφεί για να τοποθετηθεί στις σωστές της διαστάσεις η συμβολή τους στη διαμόρφωση της πνευματικής κοινωνίας της πόλης. Ούτε έχουν καταγραφεί οι πνευματικές δυνάμεις που δημιούργησαν και συντήρησαν αυτή την πνευματική εστία. Λίγα χρόνια μετά τη διάλυση των Λαϊκών Αναγνωστηρίων, το 1979, μερικοί πνευματικοί δημιουργοί της πόλης μας ίδρυσαν την Εταιρεία Λογοτεχνών Διοδικής Ελλάδος, ένα σωματείο που διανύει
το 36ο έτος συνεχούς λειτουργίας του και με τις δράσεις του έχει καταξιωθεί ως έγκυρο πνευματικό καθίδρυμα στο οποίο έχει ενταχθεί σχεδόν όλο το πνευματικό δυναμικό της πόλης των Πατρών. Δυστυχώς από τα ιδρυτικά μέλη λίγα είναι ακόμα στη ζωή, αλλά η φλόγα δεν έσβησε, διότι ως ζωντανός οργανισμός η Εταιρεία Λογοτεχνών συνεχώς ανανεώνεται και ενισχύεται με νέα μέλη. Την πρωτοβουλία για την ίδρυσή της είχαν οι Κώστας Τριανταφύλου, Μανώλης Πράτσικας και Λεωνίδας Μαργαρίτης, οι οποίοι πλαισιώθηκαν και από άλλους συμπολίτες, συγγραφείς και λογοτέχνες. Το 1979 η ανασχόληση με τη λογοτεχνία και την ποίηση δεν ήταν και τόσο κοινωνικά αποδεκτή, παρά τα αυτά κάποιοι τόλμησαν και η συγκομιδή διασώζεται στην ωραία επετηρίδα της εταιρείας για τα 35 χρόνια της ζωής και δράσης της, που επιμελήθηκαν η Σταύρος της Δελιάνης, Σοφία Κρήμη Παναγιωτοπούλου και Λονίνας Καμάρος, με τη βοήθεια του αεκίνητου και πάντα πρόθυμου Προέδρου της εταιρείας, εν πολύ συναδέλφου και φίλου Λονίδα Μαργαρίτη. Οι δεσμοί μου με την Εταιρεία Λογοτεχνών Αντιοδικής Ελλάδος ξεκίνησαν το 2001, όταν με πρωτοβουλία του ίδιου του ερανιστή της ιστορικής παράδοσης της πόλης μας και της περιοχής της Κώστα Τριανταφύλου, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Ρημά της Σταφίδας. Το 2003 είμαι τακτικό μέλος. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 35 χρόνια ύπαρξής της είναι πάμπολες και έκανε πολύ καλά η διοίκηση της εταιρείας που εξέδωσε τον ωραίο αυτό τόμο, στον οποίο έχουν διασωθεί οι πνευματικές δράσεις των ελών της. Κάθε πνευματική εκδήλωση, όπως και κάθε καλό ή κακό έργο, έχει να αντιμετωπίσει τον ανήλικτο χρόνο, ο οποίος, ως εχθρός των έργων όπως τον χαρακτηρίζει ο Κάλμο, σβήνει τα πάντα. Για τα μέλη της εταιρείας που φιλοξενούνται στις σελίδες του χρονικού, η αναφορά σε αυτούς είναι μια ικανοποίηση. Ενώ για το πνευματικό κοινό, η έκδοση αποτελεί θυμία μαυσικισμού και διακονία υποδηματικής γραφής, όπως πολύ εύστοχα το χαρακτήρισε ο πρόσφατα συγχωρευτής Μανώλης Πράτσικας. Ξεφυλίζοντάς το, θυμήθηκε εκδηλώσεις που είχαν εισμονήσει ακόμα και κάποιες στις οποίες είχα συμμετοχή και εγώ ίδιος. Και είδα προσφυλή πρόσωπα, πολλά από τα οποία δεν είναι κοντά μας πλέον. Χρονικά, σαν αυτό που παρουσιάζουμε απόψε, αποτελούν πνευματικά ταμεία και σημεία αναφοράς για τους επιγενόμενους, οι οποίοι, ανατρέχοντας τις σελίδες τους, θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν τις διαστάσεις της πνευματικότητας της κοινωνίας των Πατρών και να χρησιμοποιήσουν και υλικό από τις εκδηλώσεις αυτές με την ποικιλία των θεμάτων τους, πολλές από τις οποίες είναι πρωτότυπες και επιστημονικά αξιοποιήσιμες. Βέβαια, δεν περιλαμβάνονται στον τόνο το περιεχόμενο των διαφόρων μιλιών και ούτε θα ήταν δυνατόν αυτό να γίνει, διότι θα ήταν τεράστια έκταση του τόνου. Όμως, η καταγραφή του ομιλητή καθοδηγεί τα βήματα όποιον ενδιαφέρεται να μάθει πού θα βρει αυτό που αναζητάει. Με την Εταιρεία Λογοτεχνών Αντιοδικής Ελλάδος συνδέονται άλλοι δύο χώροι, οι οποίοι και αυτοί έχουν αφήσει το σκήμα τους στη συλλογική μνήμη των Πατρών. Πρόκειται για τη διαχείριση σχολής λαών Πατρών, της οποίας στο εντεκτήριο έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις μελών της εταιρείας και της οποίας πρόεδρος για πολλές δεκαετίες ήταν ο αείμνης ιστορικός πρόεδρος Κώστας Τριανταφύλου και τώρα ο θεολόγος και οικονομικός Γιάννης Αθανασόπουλος. Με την ίδια φιλόξενη διάθεση συνεχίζει να διαθέτει και σήμερα το βήμα της σε μέλη της εταιρείας και σε άλλους πνευματικούς δημιουργούς, ερχόμενη των σκοπών της και της μακράς παράδοσής της. Ο άλλος χώρος είναι το φιλόξενο βιβλιοστάσιο αναγνωστήριο της Γραφικής Βιβλιοθήκης Πατρών, στο οποίο γίνονται οι τακτικές εκδηλώσεις κάθε Δευτέρα με την πρόθυμη ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Η έκδοση του χρονικού σε εποχή οικονομικής και ηθικής κρίσης εκπέμπει ένα αισιόδοξο μήνυμα που το έχει μεγάλη ανάγκη η κοινωνία μας, η οποία ζει με το άγχος της επιβίωσης και της οικονόμησης της καθημερινότητας. Συγχαίρω τους συντελεστάς της όλης της προσπάθειας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ιδίως τον Πρόεδρο και εύχομαι να συνεχιστεί η δράση της με την ίδια ζέση.
σε μια πόλη περίπου 200.000 κατοίκων, αυτοί που βρίσκουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό είμαστε μια μικρή μειοψηφία. Όμως δικαιούμεθα να ελπίζουμε ότι δεν θα σβήσει η φλόγα και ότι θα υπάρξουν νέοι άνθρωποι που θα μας διαδεχθούν και θα συνεχίσουν να ανησυχούν και να προβληματίζονται για το μέλλον της σχημαζόμενης κοινωνίας μας, παίρνοντας παράδειγμα από όσα θα διαβάσουν στις σελίδες του Χρονικού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Χρήστο Μούμια που είχε την καλοσύνη να πει αυτά τα λόγια για το Χρονικό και για το Λέχωνα και θα παρακαλέσω τον ένα εκ των συγγραφέων του Χρονικού, τον Σταύρο τον Ιντζηγιάννη, να πάρει τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Πρέπει να πω ότι έχω μια ηλίθια και αναθεματισμένη ευαισθησία σε ό,τι αφορά πρόσωπα και πράγματα που κάποια στιγμή μπήκαν στη ζωή μου, είτε σαν φίλοι, είτε σαν γνωστοί, πρόσωπα που τα βιβλία τους έχω παρουσιάσει κάποτε ή έχω παρουσιάσει δικά μου, με τα οποία μίλησαν και έτσι την ώρα που ανοίγοντας το βιβλίο είδα τις φωτογραφίες όλων αυτών των ιδρυτικών μελών, δεν σας κρύβω, μόνο που ντρέπουμε κάπως, να πω ότι με πιάσαν τα κλάματα. Άνθρωποι, φίλοι, όλοι αυτοί που κάποια στιγμή πέρασαν από εδώ, τους γνωρίσαμε, μας γνώρισαν, μιλήσαμε για αυτούς, μίλησαν για μας. Η εταιρεία ιδρύθηκε με προσωρινή διοίκηση το 1980, 13 Δεκάτου 1980, με προσωρινή διοίκηση τον Κώστα Τριανταφύλου, τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο τον Άντα Σακελαρόπουλο, γενικό γραμματέα τον Λεωνίδα Μαργαρίτη, αυτό το όνομα θα το ακούσετε από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει πάντα, σε όλες τις παρουσιάσεις παντού, ταμεία τον Τίμωνα τον Σουρτιάλη και σύμβουλο τον Μαρόνι τον Μπράτσικα. Αργότερα γίνανε οι πρώτες αφιερεσίες και εκλέγεται πρόεδρος ο Αλέκος Παραζής, αντιπρόεδρος ο Χόντας Ακελαρόπλος, γραμματέας ο Λεωνίδας Μαργαρίτης και άλλοι. Στο πρώτο άρθρο του καταστατικού γράφει «Σκοπός του Σωματείου είναι η διάδοση της αγάπης για τη λογοτεχνία, η εξήκωση και η διάδοση της λογοτεχνικής εργασίας των μελών του, η συμβολή των μελών του στην πνευματική και ηθική προαγωγή της κοινωνίας, η προστασία των ηθικών και ηθικών συμφερόντων αυτών και η μεταξύ των αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη». Να πω πριν προχωρήσω ότι καθώς βγάζαμε και είδα το βιβλίο, σκέφτηκα ότι οι συγγραφείς έχουν ένα προνόμιο που δεν το έχει καμιά άλλη τάξη. Ζουν μια δεύτερη ζωή μέσα από τα βιβλία τους. Σε κάποιο ράφι βιβλιοπολίου, σε κάποια βιτρίνα βιβλιοπολίου, σε κάποιο ράφι ενός σπιτιού, σε μια αποθήκη, όπου υπάρχει ένα βιβλίο με το όνομα, αυτό είναι μια δεύτερη ζωή. Στις πρώτες αφιερεσίες που έγιναν, εξελέγει πρόεδρος ο Αλέκος Μαραντής, αντιπρόεδρος ο Νόντας Ακελαρόπουλος, γενικός γραμματέας ο Λεωνίδας Μαργαρίτης, ταμείας ο Τίμωνας Στρουθιάς, έμπορος ο Μελόγης Πράτσικας και άλλοι, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε όλα τα ονόματα. Γράφει όμως στον τύπο της εποχής εκείνης, δημοσιεύτηκε μια διακήρυξη η οποία λέει: «Κάλυψε η εταιρεία Δράκη μια πνευματική αναγκαιότητα η ίδρυση της εταιρείας λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα. Έδωσαν τα χέρια οι πνευματικοί άνθρωποι της περιοχής αυτής της χώρας, δημιουργώντας ένα προγεφύρωμα ουσιαστικό. Η συνένωση αυτή των δυνάμεων θα φέρει τον συντονισμό των ενεργειών στο προβάδισμα και την ανύψωση της πνευματικής άθλησης περιοχής. Οι ιδρυτές της εταιρείας στέκονται αντιμέτωποι στις ευθύνες τους». Ακόμη η εταιρεία γράφει: «Διακηρύσουμε την αμετακίνητη πίστη μας στα απαράγραπτα δικαιώματα του έθνους και την προσήλωσή μας στα διαιώνια ιδανικά του ανθρώπου, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, θεωρούμε δε τους εαυτούς μας αλληλέγγυους στον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού. Εκφράζουμε την ανησυχία μας και την πίκρα μας για τα όσα συμβαίνουν στον διεθνή χώρο σε βάρος του ελληνισμού και του κυπριακού λαού».
το 1980 δημοσιοποιείται με η απόφαση της εταιρείας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στην οποία θα προσφερθούν βιβλία των μελών της για τη δημιουργία συνοικιακής βιβλιοθήκης. Προτινόμενη συνοικία η Αρώη, στην οποία προσέφεραν βιβλία τους η Αλέκος Μαραντής, Μανώλης Κράτσικας, Γιώργος Τσακυράκης, Σοφία Κλίνη Παραγιωτοπούλου, Κώστας Παπα-Νικολάου, Γερμίσος Σπιτάκης, Λεωνίδας Μαργαρίτης και άλλοι. Στις δραστηριότητες του έτους 1981 έχουμε πραγματοποιούνται επισκέψεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε γειτονίες της πόλης και προσφέρονται δωρεάν βιβλία. Εκπρόσωποι της εταιρείας συμμετέχουν σε σύσκεψη με παράγοντες της πόλης για την ίδρυση θεατρικής σκηνής στην Πάτρα. Στις 12 Απριλίου του 81 διοργανώνεται ομιλία της Σοφίας Κλίμη Παραγιωτοπούλου στον Πύργο με θέμα ξενιτιά και ξενιτεμένοι Έλληνες. Στις 14 Μαΐου γιορτάστηκε από την Εταιρεία Λογοτεχνών η ημέρα του λογοτεχνικού βιβλίου. Με κυβερνητική απόφαση από τη χρονιά αυτή, εκείνη και εφεξής, η ημέρα αυτή θα είναι αφιερωμένη στο λογοτεχνικό βιβλίο. Η εκδήλωση έγινε στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, παρουσία αρχών και φορέων της πόλης. Το 1982 γίνονται άλλες αρχαιρεσίες και έχουμε πρόεδρο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίστηκε τους κάτωθι. Πρόεδρος Αλέκος Μαραντής, αντιπρόεδρος Νόντας Κελαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λεωνίδας Μαργαρίτης, λέω τα άλλα ονόματα για να μην κάνουμε υπορομία χρόνου. Ακόμη έχουμε το ψήφισμα το οποίο εξέδωσε η εταιρεία χαιρετίζοντας την πρώτη επίσημη γιορτή για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης του ελληνικού λαού κατά τον ξένο κατακτητή. Επισημαίνει ότι στα θύματα της αντιστοιχικής κυριολογίας συγκαταλέγεται και ο ήρωας λογοτέχνης Φώτος Πασχαλινός, ψευδόνυμο του Θεόδωρου Ζώρα, ο οποίος του θετήθηκε το Δεκέμβριο του 1943 στα ψηλαλόγια της Πάτρας. Το έτος 1984, νέο Προεδρείο, πρόεδρος ο Αλέκος Μαραντής, αντιπρόεδρος Αγγελική Παυλοπούλου, Γενικός Γραμματέας ο Λεωνίδας Μαργαρίτης Ταμείας, ο Δήμος Φυτιάς. Εμβόλυμα γίνεται διότι παραιτήθη η διοίκηση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο, και εμβόλυμα χωρίς αρτηρεσίες αναμορφώνεται με εσωτερική εκλογή το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Λεωνίδα Μαργαρίτη, Γενικό Γραμματέα, αντιπρόεδρο την Αγγελική Παυλοπούλου, Γενικό Γραμματέα τον Λάμπρο Βρετό και Ταμείο των Δήμων Αστουθιά. Το 1986 έχουμε αλλαγή συντάγη στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληθώρα φιλολογικών βραδινών που διοργάνωσε η εταιρεία. Στις αρχαιρεσίες 29-5-86 για τη διετία 86-88 εξελέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5-6-88 ως εξής. Πρόεδρος Νότας Αγγελαρόπουλος, αντιπρόεδρος Τίμωνας Τουρκιάς, Γενικός Γραμματέας Λεωνίδας Μαργαρίτης, Ταμείας Θεοδόρα Μαρούδα και άλλοι. Το 1988 έχουμε ξανά αρχαιρεσίες. Αρχαιρεσίες, ναι, με πρόεδρο Νότας Αγγελαρόπουλου, αντιπρόεδρο των Δήμων Αστουθιά, Γενικό Γραμματέα τον Λεωνίδα Μαργαρίτη, Ταμεία τη Θεοδόρα Μαρούδα Μεστοπούλου, έφερε τον Λάμπρο Βρετό και άλλους. Επίσης, το 1988 κυκλοφορούν με σε εξαίρετη εμφάνιση και επιμελημένη ύλη κυκλοφόρησαν τα λογοτεχνικά κείμενα. Ανθολόγιο ποιήσης, πεζογραφία του κοινού και κριτική των μελών της εταιρείας λογοτεχνών. Η παρουσίασή τους συνδυάστηκε με το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας μέσα σε ζεστή, φιλική και συναδελφική ατμόσφαιρα. Ο τυχερός της βραδιάς που βρήκε το φορεί ήταν ο Πέτρος Παπαδημητρίου, στον οποίο προσφέρθηκαν τιμητικά οι τρεις εκδοθέντες μέχρι τώρα τόμοι των ανθολογιών της εταιρείας και έτσι κλείνει η πρώτη δεκαετία. Απολογίζοντας αυτή τη δεκαετία, έχω να πω ότι μετά την προσωρινή διοίκηση, η οποία αποτελέστηκε από τον Κώστα Τριανταφύλου, πρόεδρο, τον Άντα Σικελαρόπουλο, αντιπρόεδρο,
τον Λεωνίδα Μαργαρίτη Καρματιά, τον Δήμονα Στροθιά Ταμεία και τον Μανώλη Πράσκα Σύμβουλο, έχουμε πέντε ερετά διοικητικά συμβούλια, συν ένα αυτό που έγινε, εμβόλυμα έγινε μέσα στη, με ψηφοφορία μέσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία έκανε 95 εκδηλώσεις που αφορούσαν συμμετοχές σε κοινωνικά, πολιτιστικά δρόμενα, πνευματικές εκδηλώσεις, διακηρύξεις, διαμαρτυρίες, αναφορές, παρουσίες και συμμετοχή σε επισκέψεις προς την πολιτιστική και πνευματική ηγεσία του τόπου για θέματα τόσο της εταιρείας όσο και γενικότερα θέματα που αφορούσαν την πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Έγιναν στο διάστημα αυτό της πρώτης δεκαετίας 59 ομιλίες που αφορούσαν ιστορικά ή κοινωνικά θέματα ή παρουσιάσεις βιβλίων των μελών της εταιρείας. Εκδόθηκαν στο διάστημα αυτό 4/5 των λογοτεχνικών κειμένων. Τιμήθηκε ο ποιητής Γιάννης Κουτσοχέρας σε ειδική προς τούτο εκδήλωση και να πει την ευκαιρία να πω ότι πιστεύω ότι ο Γιάννης Κουτσοχέρας δεν τιμήθηκε από την πολιτική ηγεσία του τόπου ή την πολιτιστική, τιμήθηκε μόνο από την εταιρεία λογοτεχνών, δεν τιμήθηκε όσο άξιζε στο μεγάλο έργο που έκανε. Στις 27 Δευτέρου του 80 έχουμε το πρώτο προεδρείο με διακήρυξη των σκοπών της εταιρείας. Έχουμε στις 28 Πέμπτου δεύτερο προεδρείο, 15 Δευτέρου 85 τρίτο προεδρείο, συνένα. Στις 29 Πέμπτου το 86 έχουμε άλλο προεδρείο, το 88 έχουμε άλλο προεδρείο. Αυτά είναι συνοπτικά ένας μικρός σύντομος απολογισμός για την οικονομία του χρόνου, για την πρώτη δεκαετία που έκανε η εταιρεία. Έχω να πω ότι με χαρά πια βλέπουμε ότι τα θεολογικά βραδινά στη συνείδηση του κόσμου, της Πάτρας, αλλά και άλλων περιοχών έχουν πλέον εδραιωθεί. Η αίθουσα αυτή που τα πρώτα χρόνια είχε μερικούς, σήμερα γεμίζει σε κάθε ένα από τα θεολογικά βραδινά και αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Και ακόμη να πω ότι το σπουδαιότερο γεγονός αυτής της πρώτης δεκαετίας, ιστορικό πράγματι, ήταν ότι γράφτηκα και εγώ στην εταιρεία. Ευχαριστώ τον Σταύρο για την αναφορά και την κριτική σημείωση που μας έκανε. Το λόγο έχει ο δεύτερος εκ των συγγραφέων του Λευκόμετος Βιβλίου, ο αντιπρόεδρος Λεωνίδας Καρνάρης. Λεωνίδα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στα πλαίσια των φιλολογικών βραδινών, σε αυτήν εδώ τη φιλόξενη αίθουσα, έχουν παρουσιαστεί πολλά βιβλία διαφόρων συγγραφέων. Σήμερα όμως παρουσιάζουμε μια ξεχωριστή έκδοση που αναφέρεται στα πρώτα 35 χρόνια ζωής και δράσης της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος. Είναι ένας εκτενής απολογισμός των πεπραγμένων, όπου μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύουν αγαπημένα πρόσωπα που έταξαν ως σκοπό της ζωής τους να υπηρετήσουν τον πολιτισμό από όποιο μετερίζει μπορούσε ο καθένας τους. Στα 35 αυτά χρόνια, κάτω από τη σκέπη της εταιρείας μας, παρουσιάστηκαν θέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ιστορικά, λαογραφικά, ποίησης, λογοτεχνίας και πολλά άλλα που άνοιξαν νέους ορίζοντες και γνωρίσαμε δεκάδες πνευματικούς δημιουργούς που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο βοήθησαν αυτή την πόλη να αναπτυχθεί και να προοδεύει. Το 1999, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, υπό την Προεδρία του αγαπητού και δραστήριου κ. Λεωνίδα Μαργαρίτη, είχε μια πολύ καλή ιδέα να καταγράψει την ιστορία των 20 πρώτων χρόνων της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, αφού έτσι θα διασώζονταν οι δραστηριότητές της και η μνήμη της από τον αντιφάγο χρόνο. Μια τέτοια καταγραφή των δράσεων ενός πνευματικού σωματείου δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στην Πάτρα. Για του λόγου το αληθές, μια μικρή ιστορική αναδρομή το αποδεικνύει. Το 1869 ο Αχαϊκός Σύλλογος ίδρυσε τη Σχολή Λαού Πατρών, ένα λαϊκό πανεπιστήμιο ιδιαιτέρως χρήσιμο και αποδοτικό την εποχή εκείνη για την επιμόρφωση του λαού.
Μεταξύ των εφόρων της σχολής ήταν κατά διαστήματα ο ιστορικός των πατρών Στέφανος Θωμόπουλος, ο Ιωάννης Διακύρης, ο οποίος το 1958 δόρισε το ισόγειο του κτηρίου που μέχρι σήμερα λειτουργεί η Διακύριος Σχολή Λαού και πολλοί άλλοι. Την ακατάγραφη μακραίων ιστορία τριών αιώνων του Διακυρίου, ποιος σήμερα την γνωρίζει? Το 1916 ιδρύθηκε και δραστηριοποιήθηκε στην Πάτρα η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών, που συγκέντρωσε όλο το λογοτεχνικό δυναμικό της πόλης μας και είχε πλούσια δράση, αφού λειτουργήσε δραματική σχολή καθώς και τμήματα μουσικής και ζωγραφικής. Εξέδωσε μάλιστα το 1918 το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των Πατρών. Τι άλλο γνωρίζουμε για αυτή τη σπουδαία κίνηση? Μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922, συστάθηκε η Φιλολογική Συντροφιά, όπου το μόνο που γνωρίζουμε για τη δράση της είναι οι λίγες γραμμές που φιλοξενεί στο ιστορικό λεξικό του πρώτος πρόεδρος της εταιρείας μας, ο αείμνησος Κώστας Τριανταφύλου, και είναι ότι η Φιλολογική Συντροφιά ζήτησε την αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για τις δραστηριότητές της και ότι το αίτημά της απορρίφθηκε. Πέραν αυτού, τίποτε άλλο. Το 1931 έχουμε την ίδρυση της Εταιρείας Φίλων του Βιβλίου, με διοργάνωση ομιλιών σε σχολεία, εκθέσεις βιβλίου, ετήσιους διαγωνισμούς εκθέσεων μεταξύ των αποφοιτούντων των μαθητών των πατρών. Και η ιστορία αυτού του σωματείου χάθηκε στον διάβολο του χρόνου. Το ίδιο έτος, το 1931, ιδρύθηκε ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Πατρών, ένα δυναμικό σωματείο που υφίσταται μέχρι σήμερα και το οποίο για τις πολύχρονες δραστηριότητές του έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, το Δήμο Πατρέων και από άλλους φορείς. Μόλις αυτά τα λίγα γενικά στοιχεία είναι γνωστά στο ευρύ κοινό σήμερα για τον Μορφωτικό Σύλλογο Κυριών. Τέλος, ο αείμνησος Κώστας Τριανταφύλου στο λεξικό του αναφέρει επιγραμματικά ότι έδρασαν στην Πάτρα και τα παρακάτω λογοτεχνικά φιλολογικά σωματεία. Ο Κάδμος το 1877, η Φιλοδραματική Εταιρεία το 1905, οι Φίλοι της Διανοήσεως το 1932, ο Όμιλος Λαϊκών Αναγνωστηρίων το 1945, το Παράρτημα του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών το 1954, ο ΑΧΕΟΣ το 1965 και το 1989 η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος. Πέραν αυτής της αναφοράς δεν γράφει τίποτα περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, ίσως να σας κούρασα με τη μικρή αυτή ιστορική αναδρομή, αλλά έγινε για δύο λόγους. Αφενός για να δείξω ότι οι λογοτεχνικές κινήσεις έχουν γίνει πολλές στην πόλη μας καθ' όλη τη διάρκεια του νεότερου ελεύθερου βίου της, και αφετέρου για να φανεί ότι το αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους τα λογοτεχνικά αυτά σωματεία έχει σήμερα ξεχαστεί μόνο και μόνο γιατί κανένας δεν κάθισε να γράψει την ιστορία τους. Μοναδική εξαίρεση δημοτική μας βιβλιοθήκη, αυτός ο φάρος πολιτισμού της πόλης μας, που το 2010 ο εκ των σημερινών ομιλητών ο κ. Χρήστος Μπούλιας εξέδωσε το χρονικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών 1910-2010. Αυτή την παράληψη των άλλων λογοτεχνικών σωματείων θέλησε να ξεπεράσει η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και ανέθεσε το 1999 σε δύο μέλης της, στον Σταύρο Τζεγιάννη και στη Σοφία Κλίνη Παναγιωτοπούλου, να ξεσκονίσουν τα αρχεία της εταιρείας και να γράψουν ο μεν πρώτος στη δράση της στη δεκαετία 1989-1989 και η δεύτερη για τη δεκαετία 1990-1999. Όμως, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και λέει. Η πεζογράφος, ο κοιμιογράφος και κριτικός, η αείμνηστη Σοφία Κλίνη Παναγιωτοπούλου, χτυπήθηκε από τον καρκίνο και μετά από μάχη με την ύπουλη αρρώστια νικήθηκε το Σεπτέμβριο του 2001. Η εργασία των δύο άξιων λογοτεχνών, αν και είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, και λόγω οικονομικών προβλημάτων έμεινε έκτοτε κλειδωμένη στο σιρτάρι του Προέδρου μας, του κ. Λεωνίδα Μαργαρίτη, μέχρι και πριν μια διετία περίπου, οπότε και θέλησε να την εκδώσει. Όμως τότε προέκυψε ένα νέο πρόβλημα. Να εκδοθεί η ιστορία της εταιρείας των πρώτων 20 χρόνων, στη στιγμή που η εταιρεία βάθησε να κλείσει μια 35ετία ζωής και δράσης, και ειδικά όταν τα τελευταία χρόνια έλαβαν χώρα γεγονότα μιας μαχητικής και ζωντανής εταιρείας που αγωνίστηκε ανυποχώρητα για το αυτονόητο, την κατοχύρωση του χώρου έκφρασής της, όπου θα πραγματοποιούσε τα λογοτεχνικά βαθμινά της. Η τρίτη δεκαετία 2000-2009, καθώς και η εξαετία 2010-2015, ανατέθηκε στον ομιλούντα
να τη γράψει, ο οποίος για να είναι ειλικρινής και για να απονείμει κατά του Κέσαρος, οφείλει να ομολογήσει ότι έλαβε απλόχερη τη βοήθεια στη συγκέντρωση του υλικού από τον πρόεδρο τον κύριο Αντωνίνα Μαργαρίτη. Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε και για την πλαισίωση των κειμένων με φωτογραφικό υλικό, αφού μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Θελήσαμε να βάλουμε φωτογραφίες παλαιών και νέων μελών της εταιρείας μας, όπου και εδώ πάλι η βοήθεια του κυρίου Μαργαρίτη ήταν καταλυτική, αφού από το μοναδικό και πλούσιο αρχείο που είχε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, μας έδωσε έναν ατίμητο θησαυρό που σήμερα με την έκδοση του βιβλίου προσφέρεται σε όλους μας. Οι 162 φωτογραφίες που κοσμούν τις σελίδες του θα μας θυμίζουν πολλούς από τους παλιούς και τους νέους λογοτέχνες, μέλη της εταιρείας μας, που πρόσφεραν τον πνευματικό βολό τους απλόχερα στους συμπατριώτες τους. Θεωρώ σημαντική την έκδοση του βιβλίου γιατί με την καταγραφή όλων των εκατοντάδων μιλιών που έγιναν κατά τη διάρκεια των φιλολογικών βραδινών, της παρουσίασης των εκδόσεων της εταιρείας μας, των λογοτεχνικών διαγωνισμών και του πλούσιου φωτογραφικού υλικού, φαίνεται ανάγλυφα η δυναμική της εταιρείας λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, που κάλυψε ένα μεγάλο κενό της Πάτρας, ένωσε, στέγασε και ανάδειξε πολλούς από τους πνευματικούς ανθρώπους της πόλης, του νομού και της ευρύτερης περιοχής και πρόσφερε μέσα από τις δραστηριότητές της γνώση, ψυχαγωγία και δημιουργικότητα στους ακροατές της, συμβάλλοντας με τις μικρές δυνάμεις της στην ανίψωση του πολιτισμού. Δεν θα κάνω εδώ ανάλυση του περιεχομένου των 198 σελίδων του βιβλίου. Το αφήνω στον αναγνώστη και είμαι σίγουρος ότι θα το ξεφυλίσει, θα το διαβάσει με ευχαρίστηση, ενώ πολύ θα τον βοηθήσει στο αφορμητικό ευρετήριο των προσώπων στον εντοπισμό των συγγραφέων ομιλητών που τον ενδιαφέρουν. Θα μείνω μόνο στο ότι η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος είναι ένα από τα ελάχιστα δημοκρατικά σωματεία της χώρας μας που δεν αποκλείει κανένα λογοτέχνη να γραφτεί ως μέλος της, ούτε για τις ιδέες του, ούτε για τα πολιτικά του πιστεύω. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το μέλος της εταιρείας μας, τη λογοτέχνητα κυρία Μαλία Κουσαντιανού, που με την χορηγία της βοήθησε να βγει στο φως το βιβλίο μας. Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που μας παρέχει τη φιλόξενη αίθουσά της και ιδιαίτερα τον βιβλιοθηκονόμο, τον κύριο Αργύρη Μιχαλόπουλο, που στέκεται ακίνητος φρουρός και πάντοτε με ευγένεια μας καλωσορίζει. Και τέλος. Και τέλος, τον πρόεδρό μας, τον κύριο Λεωνίδα Μαργαρίτη, για την όλη βοήθεια που μου παρήχε στην ολοκλήρωση του έργου, αλλά και για τις άφθονες και συνεχείς προσπάθειές του να κρατήσει ζωντανή την εταιρεία μας. Εύχομαι στους παρευρισκόμενους να είστε όλοι καλά και όλοι μαζί σε αυτήν εδώ την αγαπημένη πνευματική γωνιά να γιορτάσουμε σε 14 μόλις χρόνια το χρυσό Ιουβιλαίο, δηλαδή τα 50 χρόνια της εταιρείας μας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λεωνίδα που μας είπε αυτά που είχε συγκεντρώσει και ειδικότερα για την πνευματική ζωή της Πάτρας και για τα πνευματικά σωματεία και λογοτεχνικά στη διαδρομή του ελεύθερου βίου και ακόμα και για τον βόκο στον οποίο υπερβλήθη να γράψει και να επιμεληθεί το μεγαλύτερο μέρος από πλευράς ζωής και δράσης εταιρείας των 15 χρόνων που υπολείπονται των άλλων δύο που είχε επιφορτιστεί να γράψει ο Σταύρος και η αείμνηστη Σοφία. Τώρα το λόγο έχει ο μέλος της εταιρείας και διαλεκτός συγγραφέας Φώτης Δημητρόπουλος. Καλησπέρα σας. Επειδή ανέφερα τις αριθμούς ο κ. Καρνάρος, η 35η έχει συνδυαστεί με τη συνταξιοδότηση. Αλλά εμείς ανατρέπουμε το δεδομένο αυτό και το 35η σημαίνει νέα αρχή. Και πράγματι νομίζω ότι όταν ένας κλείνει τα 35η στον εργασιακό βίο, μπορεί μετά να αρχίσει την υπόλοιπη σταδιοδρομία στο πνευματικό. Βεβαίως εννοείται ότι μπορεί να αρχίσει και πολύ νωρίτερα. Και το παρόν λεύκομα άλμπουμ δεν είναι βέβαια, είναι αυτό που γράφει μόνο 35 χρόνια δράσης, ζωής. Θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει φιλολογικά στενά, όπως η Ρωμαία Ανάλες ή, ξέρω εγώ, αναγραφές. Τα πρώτα ιστορικά
επιτεύγματα της ανθρωπότητας που έγιναν στην χώρα μας και στην αρχαία Ρώμη. Εδώ τι φαίνεται από αυτό το χρονικό, από αυτή την καταγραφή. Φαίνεται ότι η εταιρεία λογοτεχνών πρωτίστως έχει υπερβεί αυτό το οποίο υποδηλώνει, δηλαδή η εταιρεία λογοτεχνών. Δεν είναι μια ομάδα ποιητών, εν πάση περιπτώσει, ή πεζογράφων ή δοκιμιογράφων που έρχονται εδώ και διαβάζουν τα ποίηματά τους ή ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη λογοτεχνία ως τέχνη. Γιατί θα διαπιστώσει κανείς μέσα σε αυτές τις 200 σελίδες ότι υπάρχουν θέματα ιστορικά και ιδιαίτερα τοπικής ιστορίας τα οποία έχουν αναπτυχθεί, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα παρόντων ή απόντων, τα οποία είναι σημαντικότατα για την τοπική μας ιστορία. Έχουν αναπτυχθεί θέματα λαογραφικά, έχουν αναπτυχθεί θέματα ιατρικά, έχουν αναπτυχθεί θέματα κοινωνιολογικά, έχουν αναπτυχθεί θέματα δικαίου, έχουν αναπτυχθεί θέματα φιλολογικά, ευρύτερα φιλολογικά. Κατά συνέπεια, έχει υπερβεί, ας πούμε, και τον όρο ακόμα εταιρεία λογοτεχνών. Το δεύτερο που φαίνεται μέσα από την ανάγνωση αυτών των σελίδων είναι ότι δεν είναι μια παρέα κλειστή, ένα κλάδο αυτοθαυμαζομένων η εταιρεία λογοτεχνών, αλλά όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, ανοιχτή σε όλους και είναι τιμητικό αυτό. Εκείνο που κατά τη γνώμη μου λείπει, τιμά ελαχίστους από το Πανεπιστήμιο, λείπει η συμμετοχή του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν τιμήσει και έχουν τιμηθεί από την εταιρεία. Και είναι τιμητικό και για την πόλη αυτό. Το Πανεπιστήμιο είναι ένα προσωπικό παράπονο, όχι της εταιρείας, δεν ξέρω αν είναι και της εταιρείας, το οποίο με θίγει. Κάτι ακόμα που φαίνεται είναι ότι μέσα από το λεύκομα φαίνεται ότι η εταιρεία έχει συνενώσει με χρηματικούς ανθρώπους και του νομού μας και των γειτονικών νομών, της Ηλίας, των Ιωνίων, της Ετωβακαρνανίας και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Έχουμε ακούσει για πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους Κρητών, Πιπιλωτών, Τανησίων, Λευκαδίων εδώ στην αίθουσα αυτή και έχουμε μάθει πάρα πολλά. Έχει αναδειχθεί ένας κόσμος που ενδεχομένως στα πρώτα του βήματα αισθάνεται μία δειλία, μία φυσική δειλία, ιδιαίτερα για τους νέους που ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Ήδη παρουσιάζεται μία σύνθεση γενεών, γιατί αυτές τις μέρες που η κρίση ρίχνεται σε μία γενεά και εξαπολύονται μύδι εναντίον των παλαιότερων της γενιάς, ας πούμε, του Πολυτεχνείου, της γενιάς της μεταπολίτευσης. Εδώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται κάτι άλλο. Βλέπουμε μέσα στο βιβλίο απόντες, όπως τους χαρακτήρισε τους πολλούς από τους ιδρυτές ο πρόεδρος της εταιρείας, βλέπουμε μεσήλικες και έχουμε δει και νεότατους ανθρώπους οι οποίοι είτε ασχολούνται με την ιστορία, είτε με την λαογραφία, είτε με το θέατρο, είτε με την ποίηση, είτε με την πεζογραφία, έχουν παρουσιαστεί από το βήμα αυτό, το φιλόξενο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Πολλές φορές έχουν εκφραστεί και διαφορετικές απόψεις και αυτό δεν είναι κακό σημάδι, ίσα-ίσα που είναι ένα σημείο δημοκρατίας και ένα σημείο που δείχνει ακριβώς την αντινομία του πνεύματος που υπάρχει και η οποία χαρακτηρίζει βεβαίως την ελληνική διανόηση. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, όπως ότι το σπουδαιότερο το οποίο προσφέρει αυτό το βιβλίο είναι ότι παρουσιάζει τα πεπραγμένα, τα οποία είναι η βάση δεδομένων για να ανεβρεθεί κατόπιν η θεωρητική καταξίωσή τους, δηλαδή η συστηματική μελέτη της πνευματικής ζωής αυτής της πόλης, αυτής της περιοχής ευρύτερα. Είναι το res geste στα λατινικά, τα πεπραγμένα, είναι η βάση του ιστορίου, του εξιστορίου, και η οποία έρχεται σε μία αμφίδρομη σχέση με την ιστορική πραγματικότητα την οποία ζούμε. Γιατί συνήθως η ενημέρωσή μας είναι βεβαίως ή από τις εφημερίδες και πολλές φορές η γνώμη μας είναι η γνώμη των εφημερίδων που είναι πολύ περιορισμένη, είτε από τα
μέσα μαζικής επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια, είτε βεβαίως από την καθημερινή μας ζωή. Αλλά η καθημερινή ζωή πολλές φορές είναι κατέστηση αντίληψη. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει ανατομία, είτε ιστορική, είτε φιλολογική, είτε κοινωνιολογική, πολλών γεγονότων, τα οποία διαφωτίζουν τον πολίτη του σήμερα, όχι μόνο να αναζητάει στο παρελθόν, στην ιστορία, ορισμένα θέματα τα οποία τον βοηθούν και για το παρόν και για το μέλλον, αλλά για να νιώσει την πολυπικιλότητα της ζωής. Γιατί η ζωή μας είναι πάρα πολύ σύνθετη. Δεν είναι απλή όπως τη ζούμε καθημερινά. Και η πόλη του κερδόου Ερμή είναι και πόλη του λογίου Ερμή. Και ορθώς ανεπτύχθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές ότι εδώ στην Πάτρα υπήρχε και μια, αν θέλετε, αντίληψη κακοδαιμονίας, ότι είναι η πόλη του κέρδους. Αν διαβάσετε την πρώτη σελίδα, κάπου κάποιος λογοτέχνης είπε ότι η Πατρινή δεν είναι για αυτά τα πράγματα. Αποδεικνύεται όμως με το χρονικό το παρόν ότι η Πάτρα έχει πνευματική ζωή. Δεν θέλησα να αναφερθώ σε κανένα όνομα παρών των Ιαπώντων, γιατί σίγουρα θα παραλείψω πάρα πολλούς. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω, ότι μέσα από τους πολλούς των 200 σελίδων, κάποιοι έχουν καταξιωθεί ακόμα περισσότερο. Κάποιοι ενδεχομένως να ήσαν περαστικοί. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι αυτές οι 200 σελίδες μπορούν να γίνουν 200.000 σελίδες από τους επόμενους. Η καταγραφή των δεδομένων δείχνει ότι η Εταιρεία Λογοτεχνών, και είπα κατά την υπέρβαση λογοτεχνών, δεν είναι μόνο λογοτέχνες, είναι ανοιχτή σε όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Φώτη τον Δημητρόπουλο, για τα λόγια του και για την εκτίμηση και την αξιολόγηση του βιβλίου. Θα ήθελα να γνωστοποιήσω καταρχήν ότι οι ομιλίες γίνονται στην Διευθύνη. Για όσους δεν παρακολούθησαν, ή δεν μπορούσαν να παραστούν, θα έχουν την ευκαιρία να τις διαβάσουν στο ιστολόγιο της εταιρείας. Θα ξέρουν ότι μπορούν κάλλιστα με τη νέα τεχνολογία να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις ομιλίες που γίνονται κάθε Δευτέρα εδώ. Και όσοι θα θέλουν να τους ενημερώνουμε για εκδηλώσεις μας, θα παρακαλέσω στο γραφείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης να δώσουν το email τους, ώστε να τους ενημερώνουμε τακτικά. Ένα θέμα που θίγει σε σχέση με την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Η εταιρεία μας, κατ' επανάληψη, πάντα, για να μην πω πάντα, στέλνει προσκλήσεις στην Βρήτανη Πανεπιστημίου και για να είμαι ειλικρινής, ήθελα κάποια στιγμή να στείλω μια επιστολή πλέον σε στυλ μια ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδιαφορία προς τα όσα γίνονται στον πνευματικό χώρο. Γιατί ένα πανεπιστήμιο με στερεμή γνώση δεν μας λέει τίποτα, μόνο ότι έχει φιλοσοφική σχολή. Για τα λαϊκά νομοστήρια θα σημειώσω ότι ήμουν τότε πρόεδρος στην Δημοτική Βιβλιοθήκη όταν το Προεδρείο τότε των αναγνωστήριων μας παρέδωσε τα βιβλία τα οποία ενσωματώθηκαν με το σύνολο των βιβλίων που υπάρχει στην Βιβλιοθήκη ή και των παρατημάτων της Βιβλιοθήκης. Θέλω ακόμα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον παριστάμενο τέρος νομάρχη της Αχαΐας που με βοήθησε πάρα πολύ στην λειτουργία των νομών, των φιλολογικών βραδινών, με την έκδοση προγραμμάτων κατά καιρούς προσκλήσεων και με πολλούς τρόπους
μαγωρίθησαν, αλλά και πέραν από αυτό, ότι ενίσχυσε την προσπάθειά μας στην έκδοση 17 τόμων του περιοδικού Αχαϊκών, που βέβαια δυστυχώς διέκοψε την έκδοσή του εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, αλλά και αλλαγή του φορέα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή που συνεχίζει να μας στηρίζει και να προσφέρει τη στέγη για τις εκδηλώσεις των φιλολογικών βραδινών. Και τέλος, να ευχαριστήσω τους συγγραφείς που παρευρίσκονται εδώ και να τους συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια και τέλος τους ομιλητές, τους παρουσιαστές του βιβλίου για την αξιολόγηση, την αποτίμηση και την ανάλυση του περιεχομένου του βιβλίου. Αλλά κυρίως και εσάς που είχατε την καλοσύνη σήμερα να βρεθείτε κοντά μας σε αυτή την επαιτειακή, θα έλεγα, μέρα, τόσο για την ίδρυση της εταιρείας, όσο και για αυτούς οι οποίοι ανάλωσαν τη ζωή τους στα γράμματα και στη λειτουργία της εταιρείας και βεβαίως και μας άφησαν το έργο τους, το οποίο υπάρχει εδώ στην βιβλιοθήκη και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερο τομέα των βιβλίων των αρχαιών συγγραφέων, που υπάρχει και μπορεί κάλλιστα να βρει κανείς οποιοδήποτε βιβλίο και οποιοδήποτε θέμα που θα τον απασχολήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας καλέσω να πλαισιώνετε κάθε φορά και τα φιλολογικά βραδινά τα οποία συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μέχρι τέλος Μαΐου. Την επόμενη Δευτέρα έχουμε ομιλητή βραδιάς τον συμπολίτη συγγραφέα, πρόεδρο του Συλλόγου των Εμπάτριας Ετεροκαμάνων, τον Γιάννη Πορφύρη, ο οποίος θα μας αναπτύξει ένα θέμα τοπικού ενδιαφέροντος, ο Ιερός Νεός Αγίου Σπυρίδωρος Αγιάς, ιστορία και πορεία του. Τώρα βέβαια μπορεί περισσότεροι από εμάς να μην το ξέρουμε αυτό το νερό, θα μας δοθεί η ευκαιρία να το μάθουμε. Καλό το βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, λοιπόν, δεν έχει πάρει το βιβλίο, στην έξοδο που λένε το παραδάκι από τον εκπρόσωπο του βιβλίου. Βεδρέρα, βεδρέρα. Είχα τρεχάματα. Είχα τρεχάματα με τούτους γενιές και δεν μπορούσα να πω, δεν είχα βάλει ωραίο θέμα. Ο Πεσάλης για μένα πεθύνει. Πεθύνει για μένα ο Πεσάλης. Λοιπόν.